Είναι μαζί μας ακούτε, φαντάζομαι τώρα. Ναι, τώρα σας ακούω πάρα πολύ καθαρά, χωρίς παρεμβολές. Έτσι, λοιπόν, ωραία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Κάναμε εμείς με τον Μπάμπη του Σαββίδη εδώ πέρα μια εισαγωγή για αυτό το βιβλίο και για τα 7 χρόνια που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί αυτό το βιβλίο, το οποίο αποτυπώνει όλη την ιστορία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέτε. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε να συντάσσεται από τους συγγραφείς των δύο προηγούμενων βιβλίων της ιστορίας του Δήμου, ούτως ώστε να υπάρχει συνέχεια, αφού ο Δήμος Αγίου Νικολάου και στην αρχική του μορφή σαν πόλη Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια σαν καποδιστριακός Δήμος, δηλαδή κάτω Μεραμπέλο, αλλά και τώρα σαν Μεραμπέλο συνολικά, προσπάθησε να καταγράψει την ιστορία του τόπου, γιατί είμαστε από τους ανθρώπους που θεωρούμε ότι εάν ξεχνάς την ιστορία σου, σε ξεχνάει και εκείνη. Θεωρούμε λοιπόν ότι έγινε μια πολύ μεγάλη κοπιώδης προσπάθεια, η οποία όμως είχε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οι συγγραφείς είναι όλοι άνθρωποι του Δήμου Αγίου Νικολάου, όχι από τον Αγίου Νικόλαο, από όλη την έκταση του Δήμου. Επιμελήτριες της έκδοσης ήταν η κυρία Μαρία Σωρού, φιλόλογος και ιστορικός, και η κυρία Βίλια Αποστολάκου, συνταξιούχος αρχαιολόγος. Ενώ το βιβλίο συνολικά το συνέγραψαν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Αγίου Νικολιώτης Γιώργος Αναστασάκης, η κυρία Αποστολάκου, η κυρία Δάφνη Χρονάκη, ο κύριος Γιώργος Μαμάκης και επίσης ο κύριος Νίκος Ανδριώτης, η κυρία Μαρία Ιρακαδάκη, καθηγήτρια του ΑΠΘ της Αρχιτεκτονικής, με πολλές μελέτες γύρω από την λαϊκή δόμηση και την αξία του τόπου μας στη διαδρομή της. Η κυρία Μοσχόβη, η κυρία Σωρού επίσης. Λοιπόν, μια πλειάδα ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν τον τόπο καλά, μια και τον έχουν, η κυρία Σωρού, ας το πούμε σαν ιστορικός, έχει ανατρέξει πάρα πολλές φορές στα κρατικά αρχεία Χανιά, εδώ και οπουδήποτε αλλού, στην Αθήνα, αναζητώντας στοιχεία για την ιστορία μας, αλλά και οι υπόλοιποι, η κυρία Χρονάκη είναι αρχιτέκτον αρχαιολόγος, η κυρία Αποστολάκου αρχαιολόγος, η κυρία Μοσχόβη γνωστή για την προσφορά της στον τόπο, έχοντας την κάνει επίτιμο δημότη για την προσφορά της στην υπόθεση της Πίνα Λόγκας. Άρα, Δήμαρχε, πολλή δουλειά, δύο τόμοι, 663 σελίδες, ναι, τίτλος Μεραμπέλο. Το βιβλίο μας είναι αυτό. Αυτό είναι ένας τόμος, όπως βλέπετε. Να το δούμε, ναι. Να το δούμε και έτσι. Μία καλέσθητη έκδοση, λοιπόν, με είναι πολλές πληροφορίες. Είναι μια εξαιρετική έκδοση. Είναι περίπου 800 σελίδες. Η γραφίστρια μας, η κυρία Φανή Μπατζάκη, αλλά και ο εκδοτικός οίκος Τυποκρέτα του Κωστή του Καζανάκη έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και θεωρούμε ότι με αυτό το βιβλίο, το οποίο θα το διανύουμε στις βιβλιοθήκες της Κρήτης και όχι μόνο, θα μπορέσει, αν θέλετε, ο κριτικός να έχει μια σωστή εικόνα για την ιστορία αυτού του τόπου, από τα γεωλογικά του που έφτιαξε ο Γιώργος Αναστασάκης μέχρι τα σημερινά μας που έχουν γράψει οι τελευταίοι συγγραφείς. Κάνατε πάντως, Δήμαρχε, και μία πρόταση προς τη νέα Δημοτική Αρχή, η οποία θα αναλάβει από το νέο έτος, να υπάρξει και μια έτσι πιο περιληπτική έκδοση για τους επισκέπτες. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα βιβλίο, όχι πάρα πολύ υλικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι για αυτούς που θα πρέπει να ανατρέξουν στα ιστορικά αρχεία και να ζητήσουν στοιχεία. Οι επισκέπτες μας όμως, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν 800 σελίδες, είχαμε κάνει μια προσπάθεια το 2002 και έχουμε φτιάξει περίπου 25-30 αφήσεις, ας τις πω έτσι, αναθεματική ενότητα, πάντα με τους ίδιους συγγραφείς, γιατί ήδη έχουν κρατήσει από τότε, με λεζάντες στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί, να επικαιροποιηθεί, διότι προφανές από το 2002 μέχρι σήμερα είναι 20 χρόνια, χρειάζεται επικαιροποίηση, όμως μπορεί να αποτελέσει μαζί με το φωτογραφικό άλμπουμ που υπάρχει στο Δήμο δύο σημαντικά εργαλεία στους επισκέπτες μας, ούτως ώστε η ιστορία του τόπου να περάσει και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Δήμαρχε, αύριο είναι η σχετική παρουσίαση. Αύριο το απόγευμα είναι η παρουσίαση του βιβλίου. Αύριο το απόγευμα, ναι. Ωραία. Οπότε σας καλούμε να το παρακολουθήσετε από κοντά. Νομίζω ότι αξίζει η ιστορία της όποιας γωνιάς της Κρήτης, γιατί κάθε γωνιά έχει και τη δικιά της την ιστορία. Γι' αυτό και η Κρήτη είναι τόσο μεγάλη, γιατί έχει πολλές γωνιές με πολλή ιστορία.
Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Και με ένα εντυπωσιακό εξώφυλλο, έτσι είναι. Τι είναι, μνημιακός χάρτης βενετσιάνικος είναι αυτός, Δήμαρχε? Τι αυτό ακριβώς. Θα μας το δείξετε λίγο? Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι παλιός βενετσιάνικος χάρτης, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αν θέλετε, στο δέστε. Με πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό, μάλιστα πολλές φορές πρωτότυπο, πρωτοδημοσιευόμενο. Να πω ότι σε αυτή την έκδοση έχουμε συνεργαστεί, έχουν δοθεί, είναι στην εκδότηση Φορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, γιατί μας έδωσε αρκετό υλικό. Το βιβλίο δεν είναι προς πώληση, γι' αυτό και είναι και δωρεάν η παραχώρηση όλου αυτού του υλικού. Βέβαια, επειδή ακριβώς είναι μια πλήρης έκδοση, πάντα η επόμενη Δημοτική Αρχή ενδεχομένως θα πρέπει να αναζητήσει τη δυνατότητα. Εύκολο πράγμα είναι να μπορεί να πωλείται από τα βιβλιοπωλεία, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που το αναζητούν. Και όπως καταλαβαίνετε, με τα 750 αντίγραφα που βγάλαμε σαν πρώτη έκδοση, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που χρειάζονται ή όσοι θα ήθελαν να πληροφορηθούν λίγο περισσότερο για την ιστορία του τόπου τους. Σωστά. Δήμαρχε, μιας και σας έχουμε μαζί μας, να πάμε εντάχει και σε ένα άλλο ευχάριστο. Είχαμε την ένταξη σημαντικών έργων για το Δήμο Αγίου Νικολάου στις βιώσιμες αστικές αναπτύξεις. 13 εκατομμύρια ευρώ έργα, έτσι, Δήμαρχε? Έτσι ακριβώς είναι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για τον Άγιο Νικόλαο, διότι στο προηγούμενο πακέτο, στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, είχαν συμπεριληφθεί μόνο οι πρωτεύουσες της Κρήτης, πρωτεύουσες περιφερειακών νοτήτων, με πάνω από 100.000 κατοίκους, δηλαδή το Ηράκλειο και τα Χανιά. Αυτή τη φορά όμως, με την προσπάθεια του Περιφερειάρχη, του κ. Αρναουτάκη, και της Διαχειριστικής Αρχής με επικεφαλή στην κυρία Μαρία Κασοτάκη, έγινε η δυνατότητα αυτή η χρηματοδότηση να περάσει και στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Σημαντική εξέλιξη, διότι βρίσκονται λεφτά για να αναπλάσουμε τα αστικά μας κέντρα, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής και των μονίμων αλλά και των παρεπιδημούντων. Έτσι, έχουμε εντάξει ήδη το έργο της ανάπλασης του παραλιακού στο λιμάνι του Νικολάου, από το λιμάνι μέχρι το Αμμούδι, την πλατεία της Ελούντας, δηλαδή ουσιαστικά τα δύο κομβικά σημεία για τον τουρισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου ευρύτερα, καθώς επίσης και κοινωνικές δράσεις όπως είναι η ολοκλήρωση του βροχονηπιακού σταθμού, του δεύτερου βροχονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 150 θέσεων, με τον οποίο θα λυθεί οριστικά για τα επόμενα 20 χρόνια το ζήτημα της προσχολικής ηλικίας στην πόλη του Αγίου Νικολάου, που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν επίσης ηλεκτρικά λεωφορεία για να ενισχύσουμε την δωρεάν αστική συγκοινωνία που έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι τον Μάρτιο. Νομίζω ότι με όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη λογική, να ανανεώσουμε το προϊόν που έχουμε και να δώσουμε μια άλλη εικόνα στον τόπο μας. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας και με τον υπόλοιπο κριτικό λαό. Χαρά μας, σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε.